Στην τελική ευθεία για να κλειδώσουν τα μέτρα των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται η χώρα, προκειμένου ο Αντώνης Σαμαράς να τα παρουσιάσει στις συναντήσεις που θα έχει τις επόμενες ημέρες με τον Ζαν-Κλον Γιούγκερ, την Άγγελα Μέρκελ και τον Φρανσουά Ολάν, ώστε να θέσει και το θέμα της επιμήκυνσης. Η Γερμανία πάντως κρατά χαμηλά τον πήγη των προσδοκιών εν ώψη της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με την Γερμανίδα Καγκελάριο. Αντιμέτωπος με το τείχος του Βερολίνου θα βρεθεί το Σάββατο ο Αντώνης Σαμαράς. Η ξεκάθαρη θέση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξία στην ελληνική κυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον επίσημο τρόπο το ψυχρό κλίμα που επικρατεί στη γερμανική πρωτεύουσα εν ώψη της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με την Άγγελα Μέρκελ. Wir sind der Überzeugung, dass eine substanzielle Aufweichung der Vereinbarungen und der vereinbarten Reformen aus Sicht der deutschen Bundesregierung nicht möglich ist. Aber es ist auch notwendig, dass der Bericht der Troika abgewartet wird, bevor geurteilt wird. Πρέπει λοιπόν να υιοθετήσουμε μια πολιτική που ενσωματώνει την ανάπτυξη και δημιουργεί θέσεις εργασίας, εάν θέλουμε πραγματικά να σταθεροποιήσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία με βιώσιμο, σταθερό και διαρκή τρόπο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το πρωί για το ταξίδι του Αντώνη Σαμαρά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αργά χθες το βράδυ και μετά την ενημέρωση που είχε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Οικονομικών για το νέο πακέτο μέτρων, είχε σύσκεψη με στενούς του συνεργάτες για την προετοιμασία του ταξιδιού του με βάση και τα νέα δεδομένα. Στη σύσκεψη επισημάνθηκε για ακόμη μια φορά πως προτεραιότητα για την κυβέρνηση ως προς την αλλαγή του κλίματος για την Ελλάδα στην Ευρώπη είναι η επανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας. Σε αυτό εκτιμούν πως θα συμβάλλει και το σύνολο των μέτρων που αποφασίζονται. Η συνάντηση Βεστερβέλη-Αβραμόπουλου αποδεικνύεται ως ένα ακόμα επικοινωνιακό φιάσκο. Οι καλλιεργούμενες προσδοκίες περί χαλάρωσης του μνημονίου κατέρευσαν τελείως, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, μια και η κυβέρνηση με τη στάση της τυφλής αποδοχής των μνημονιακών επιταγών έστρωσε το έδαφος. Την ίδια ώρα, ο σαν ευνοήματος φλιαρία και πολεμοχαρή ρητορική χαρακτήρισε τα όσα υποστήριξε ο Αυστριακός αντικαγκελάριος για την αποπομπή από την Ευρωζώνη των απίθρακων κρατών, ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ. Λίγες ώρες πριν φτάσει στην Αθήνα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, τόνισε πως δεν πρόκειται να υπάρξει έξοδος της Ελλάδας εκτός αν η χώρα παραβιάσει τις δεσμεύσεις της και δεν τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Μετά τη συνάντηση Σαμαρά-Γιούγκερ θα υπάρξει επικοινωνία με Βενιζέλο και Κουβέλη, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης των τριών κυβερνητικών εταίρων πριν τα κρίσιμα ραντεβού του Πρωθυπουργού σε Βερολίνο και Παρίσι και πριν την οριστικοποίηση των μέτρων, καθώς κάποια από αυτά προκαλούν τριγμούς στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Ο Φώτης Κουβέλης έχει ήδη διατυπώσει διαφωνία του με το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας. Το τυχόν πλεονάζον προσωπικό μπορεί να απορροφηθεί με μετατάξεις και με συνταξιοδοτική ορίμανση. Η αντιμετώπιση του προσωπικού στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων οργανισμών πρέπει να γίνει με απόλυτο σεβασμό των συνταγματικών εγγύησεων και της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων. Η εργασιακή εφεδρεία δεν πρέπει να υπάρξει.